Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία είναι άλλωστε ένα αντεργατικό μηχανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση που υπερασπίζεται την ευελιξία, την κινητικότητα, την εφαρμογή ευρωενωσιακών κανόνων προ όφελο ιδιωτών και επιχειρήσεων. Είναι το πρότυπο για τη μετατροπή του Σώματο Επιθεωρητών Εργασία σε δίθεν ανεξάρτητη αρχή με τον νόμο Χατζηδάκη. Έτσι, το ΣΕΠΕ αποψηλώθηκε από του ήδη ελάχιστου επιθεωρητέ που υπήρχαν. Η έλεγχη πλέον είναι λιγότερη τα σταγόνα στον ωκεανό, ενισχύοντα την ασυντοσία του κεφαλαίου. Το 2023, 135 εργαζόμενοι δεν γύρισαν σπίτι από το μεροκάμα του τρόμου. Το 2024 έκανε ποδαρικό με ατύχημα στι προβλήτε τη Κόσκο. Να τα αποτελέσματα τη Ευρωενωσιακή Στρατηγική που υλοποίησαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ και υπερασπίζεται η ΕΑΕ. Εντακτικοποίηση τη εργασία ω 13 ώρε τη μέρα, ανύπαρκτα μέτρα προστασία των εργαζομένων προ όφελο τη καπιταλιστική κερδοφορία και τη μείωση του κόστου τη εργασία. Στην επικίνδυνη αυτή κατάσταση αντιπαρατίθεται το εργατικό κίνημα με την πάλη του, απαιτώντα συλλογικέ συμβάσει με τα απαραίτητα μέτρα προστασία, επιτροπέ υγιεινή και ασφάλεια, πλήρη κάλυψη των εργαζομένων από επαγγελματικού κινδύνου με ευθύνη του κράτου και με επιβάρυνση του κεφαλαίου, στελεχωμένα κρατικά σώματα επιθεώρηση εργασία.